Μαρία, Χριστίνα, όπως σας υποσχέθηκα, έχετε μία ευκαιρία να επιστρέψετε πίσω στο Asia Express. Είστε σίγουρες? Είμαστε σίγουρες. Ναι. Θα πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα ζευγάρια μας σε όλη τη διάρκεια του race. Φροντίστε να είσαστε incognito παντού. Εννοείται ότι θα περάσετε από όλα τα μέρη που θα πάνε τα ζευγάρια, αλλά δεν θα χρειαστεί να κάνετε τις αποστολές. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε εσείς είναι να έρχεστε σε κάθε σημείο που βρίσκεται η κόκκινη σημαία του Asia Express και να την αγγίζετε. Φυσικά θα υπογράφετε. Εκεί που θα είμαι εγώ και όταν πρέπει να υπογράψετε, θα υπογράφετε. Για να μην σας καταλάβω, ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα σας δώσω αόρατο μελάνι. Θα γράφετε τα ονόματά σας, αλλά μόνο εγώ θα μπορώ να το βλέπω. Invisible ink. Θα σας πω ότι έχω 15 ευρώ, τα οποία όμως πρέπει να αξιοποιήσετε για να μεταμφιεστείτε. Σκεφτείτε το, φροντίστε όμως να μην σας καταλάβει κανείς έτοιμος θα είσαστε. Εντάξει. Η κατάταξή μας παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο αν θα έρθουμε πρώτες, τελευταίες. Στον τερματισμό της αποχώρησης, εκτός από το να μην σας αντιληφθεί κανείς, πρέπει και να μην φτάσετε τελευταίες. Άρα, okay. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε παρατήρητες, απλά το να ακουμπάμε τις σημαίες, να υπογράφουμε με ώρα το μελάνι και να μην φτάσουμε τελευταίες. Εάν κερδίσετε τη θέση σας, σας περιμένει ένα πέναλτι χρονικό, ένα πέναλτι 60 λεπτών. Μπορείτε όμως να το μειώσετε. Θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν έχετε ξαναδεί στο φάκελό σας μέσα. Είναι μια φωτογραφική μηχανή. Με αυτή θα μπορέσετε να μειώσετε το χρόνο των 60 λεπτών. Πώς θα γίνει αυτό? Ακούστε τώρα. Θα χρειαστώ μία φωτογραφία από κάθε ζευγάρι και μιλάω για όλα τα ζευγάρια που συμμετέχουν. Σαν παπαράτσι. Όλα τα ζευγάρια, ακριβώς. Σαν παπαράτσι. Θέλω κάθε ζευγάρι σε διαφορετικό σημείο. Θα σας γλιτώνει από 10 λεπτά χρόνο εάν καταφέρετε να ξαναμπείτε στο Asia Express. Είναι όλα κατανοητά? Ναι. Okay. Μια χαρά. Σας αφήνω να κάνετε στρατηγική γιατί σε λίγο έρχονται τα ζευγάρια. Αρχίζετε να κρύβεστε από τώρα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Yeah. Stay in the shadows.